Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live stream Ark Survival Evolved Bonded Extinction. Yay, τι κάνετε, live stream στο Twitch σήμερα, κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε κάποια πραγματάκια να δείξουμε, να πούμε. Twitch class ανώτερο, βέβαια. Πάντως και σε ποιότητα, πολύ χαίρομαι. Έχουμε εδώ τα γκάτσα, τα οποία έχουν πολλά pellet μέσα. Πολλά pellet, τα έχω βάλει με το χέρι τα pellet. Όπως βλέπετε εδώ δεν υπάρχει κανένα snow owl για να ρίχνει pellet κάτω. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Τα pellet τα μαζεύει αυτό εδώ αυτόματα. Οπα. Ευχαριστώ για το follow. Λοπαρόουατζα, δεν ξέρω πώς το διαβάζετε αυτό. Για την ώρα ευχαριστώ για το follow. Αντρέα. Για την ώρα τα μαζεύω εδώ με το χέρι αυτά. Έτσι. Και πάω και τα μοιράζω στα αγκάτσα. Ευχαριστώ για το follow. Πάνω. 3, 4. Και εδώ 5. Λοιπόν. Εκτός κάμερας, εχθές το απόγευμα, δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουνα. Και λέω δεν πάω καμιά βόλτα στα χιόνια. Και έκανα τέμι κανένα δυο snow owl. Όπως βλέπετε εδώ. Έχουμε... Αυτά είναι τα δύο που είχαμε ήδη, χιονούλης και χιονούλα. Και έκανα 1, 2, 3, 4, 5, έκανα άλλα 6, tame. Και πετάνε τα pellet εδώ κάτω και τα μαζεύει το item collector αυτόματα. Ευχαριστώ το όλοι για το follow. Παιδιά, follow όσα προλαβαίνω θα διαβάζω τώρα. Αν δεν διαβάσω το δικό σου, εσένα που αναρωτιέσαι τώρα... Τι να κάνουμε, κατά λάθος έγινε, δεν μπορώ να τα διαβάζω όλα, διαβάζω όσα μπορώ. Τι σου δίνει η μπλούζα που φοράς? Η μπλούζα που φοράω μου δίνει oxygen, όπως το scuba tank, και μου αυξάνει το βάρος κατά 50%. Βλέπεις, έχω 3000 weight, ενώ αν το βγάλω έχω 2000 weight. Και μου δίνει και πάρα πολύ insulation. Βλέπεις, τώρα ζεσταίνομαι, χάνω health από τη ζέστη. Τόσο πολύ ζεσταίνομαι, το βάζω αυτό και είμαι κομπλέ. Δείξε το Rock Drake που σου έκανα δώρο. Τα δώρα θα τα δείξω στο τελευταίο επεισόδιο. Όλα τα δώρα μαζί. Όλα τα ζωάκια που μου έχετε κάνει δώρο. Εγώ έχω θέμα με την ανάλυση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ για το follow, Γιώργο. Α, ο Γιώργος, ο γνωστός. Γεια σου ρε Γιώργο, τι γίνεται. Πώς από εδώ, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο τα γκάτσα να ζεσταθούμε. Τα κρύσταλλα. Να δούμε τι θα πάρουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε όλα και θα τα δούμε σιγά σιγά τι είναι όλα μαζί. Λοιπόν, 1080 κρύσταλλα. Καλά είναι. Θα τα δω μαζί με τα άλλα. Και 1200 oil. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα πραγματάκια που μας έδωσε. Καπέλο. Αυτό θα μας δώσει πάρα πολλά κρύσταλλα, παιδιά, να ξέρετε. 9000, μια χαρούλα. Αυτό τι είναι? Παντελόνι 760. Έχω καλύτερο. Πέτατο. Και αυτό θα μας δώσει πάρα πολλά κρύσταλλα. Wow. Παπούτσια έχω καλύτερα. Ευχαριστώ για το follow, Hunter. Shotgun. Riot leggings. 1400, καλύτερα από αυτό που έχω. Okay. Το φοράω και κρατάω και αυτά. 1000 γάντια έχω. Κοντινά είναι, να στα φυλάξω. 568 long neck. Έχω καλύτερο, το πετάω. Ωραία. Bow. 1300 κράνος. Το φυλάω, αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχω. Αυτό το πετάω, αυτό το πετάω. Αυτό θα μας δώσει πολλά υλικά πίσω. Cementic paste. 1200 κράνος. Αλλά είναι Miner's Helmet που χάνει durability από μόνο του, δεν μου αρέσει, και έχει αυτό το φωτάκι μπροστά που μου τη δίνει, οπότε το σπάω για να πάρω πάρα πολλά υλικά πίσω. 28.000 κρύσταλλα, φάει και το σπαθί, φάει και τα παντελόνια.
Έχει γεμίσει το weight, πάμε να τα διάσουμε. Τι θα κάνουμε σήμερα? Έχω κάποια σχέδια, θα δούμε. Δώστε μου λίγο να κάνω grind αυτά. Παντελόνι 800, πάει και αυτό. Πάει και αυτό, πάει και αυτό. Και τα άλλα τα φυλάω. Ωραία, λοιπόν. Transfer και αυτά. Εδώ μέσα. Και μετά, από εδώ βάλτε στο ψυγείο να πάνε τα polymer. Παιδιά, θα γεμίσει το ψυγείο μόνο με polymer. Θα γεμίσει όλο το ψυγείο μόνο με polymer. Τι να κάνουμε. Έπρεπε να τα κάνω και αυτά σε 100.000 να στακάρουν, αλλά κάπου χάθηκε ένα μηδενικό πάνω στις ρυθμίσεις και έγιναν 10.000. Δεν πειράζει. Και έχω και μερικά cementing paste εδώ να βάλω. Κομπλέ. Έχουμε άπειρα κρύσταλλα πλέον. Άπειρο μέταλλο. Άπειρα hide, άπειρα όλα. Silica pearls και wood. Ωραία. Τα οργάνωσα όλα. Λοιπόν, θα ανέβει YouTube. Εννοείται θα ανέβει YouTube. Όλα μου τα live ανεβαίνουν YouTube πάντα. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνω αυτό. Φτιάξε ένα άλλο ψυγείο μόνο για polymer. Το έχω σκεφτεί. Θα το κάνω όταν γεμίσει αυτό. Ακόμα είναι 79%. Όταν γεμίσει και πάει 100, θα το κάνω. Θα βάλω άλλο ένα ψυγείο. Δεν ξέρω που θα το βάλω. Γι' αυτό και δεν το έχω κάνει ακόμα. Κάπου θα μπει. Λοιπόν, φτιάξε ένα... Αυτό που θέλω τώρα να κάνω είναι να δοκιμάσω αν μπορώ να αναβαθμίσω αυτό εδώ το saddle. Να δούμε κιόλας πόσο καλό μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ Πέτρο για το follow. Λοιπόν, εδώ πέρα. Αλλά πριν. Τέλος πάντων, όχι, βάλτο. Δεν έχασε κάτι ιδιαίτερο. Γκάτσα κρίσταλ ανοίξαμε. Λοιπόν, τα ανοίγω. 350 max κατευθείαν. Off. Δεν πάει παραπάνω, το ξέρω. Είναι λίγο πανάκριβο. Παιδιά, εγώ δεν έχω τόσα υλικά να το φτιάξω. Shit. Πάει. Το χάσαμε. Το χάσαμε. Αν, ας πούμε, το ρίξω εδώ μέσα για να μετρήσω τα υλικά που έχω, μου τα δείχνει, δεν μου τα δείχνει τόσο άλλος, ok. Τι μου λείπει, ας πούμε. Σε Magic Pace 32.000, παιδιά, έχει βγει πολύ ακριβό. Έχω. Αλλά, περίμενε λίγο, θα κάνω άλλο ένα πείραμα. Τι έχω εδώ μέσα, τίποτα. Ευχαριστώ για το follow, παιδιά. George και... δεν ξέρω ποιος άλλος έκανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Griffon. Πάμε να κάνουμε... τρία τέτοια. Προσπαθώ τώρα εδώ να δω τι μπορώ να κάνω για να βγουν, να βάλω και αυτά εδώ μέσα που τα έχω ξεχάσει πάνω μου. Λοιπόν, παράτα το αυτό εδώ. Μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε κανένα primitive που να είναι 300. Να δούμε. Θα πάω σε αυτό εδώ που είναι συνένα. Το έχω εξηγήσει και σε βίντεο πως δουλεύουν αυτά εδώ. Λοιπόν, άνοιξε το. Να το, όλα 350 βγήκαν. Αυτό εδώ ας πούμε. Το ramshackle θα είναι πολύ φτηνό. Καμία σχέση. 8.000. Primal Hide βέβαια θέλει 46.000. Αυτό θέλει 29.000. Είναι πιο φτηνό αυτό. Μισό λεπτό. 17.000 cementing paste. 8.300 όχι. 46.000 Primal Hide. Είναι πιο φτηνό στο Primal Hide και πιο ακριβό στα άλλα. 20.000 Fiber, 40.000 Fiber. Τι γίνεται? Βλέπω κάτι λάθος. 17.000 Cementing Paste. Α, 8.000, οκ. Okay. 4.000 Obsidian, 8.000 Obsidian. 46.000. Είναι νομίζω πιο φτηνό το Apprentice. Αυτό είναι... Καλό είναι και αυτό. Ίσως με πολύ καλό crafting skill να ανέβει, αλλά... Γιατί έχω δύο... Γιατί αυτό εδώ το κάνω συνέχεια pick-up και το ξαναβάζω για να γυρνάει πάντα στο 1 ώστε να τα βγάζει χαμηλής ποιότητας και να μην είναι πολύ ακριβά τα blueprint. Αυτό εδώ το έχω μόνιμα κάτω και ανεβαίνει συνέχεια και έχει πάει στην 43 και είδες ότι μόλις φτιάξαμε blueprint με αυτό πήγε πάρα πολύ ακριβό. Έγινε πανάκριβο και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε.
Για να δω τώρα από αυτά τα δύο ποιο θέλω να φτιάξω. 8.000 γουντ, 17.000 γουντ. 46.000. Σε μερικά είναι πιο ακριβό το ένα, σε μερικά πιο ακριβό το άλλο. 46.000 Primal Hide, 29.000 Primal Hide. Το θέμα είναι ότι βάλτε και τα δύο εκεί. Primal Hide έχω κάμποσο. Που το έχω, να το. Α, έχω 7.500 μόνο, δεν θα με φτάσει. Και δεν ξέρω αν έχω και obsidian τόσο πολύ. Να πάω να φτιάξω το μικρούλι, αυτό εδώ. 18.000 Primal Hide, θέλει και αυτό, είναι πολύ ακριβό. Αχ, γιατί. Λοιπόν, να κάνω το πολύ πολύ να χρησιμοποιήσω το Primal Hide που μου έχει κάνει δώρο ένα παιδί, γιατί δεν βλέπω άλλη λύση. Μάλλον έτσι θα γίνει. Obsidian έχω. Έχω 650 obsidian. Παιδιά, δεν μπορούμε να το κάνουμε upgrade, δεν έχουμε obsidian. Κρίμα. Το αφήνουμε για κάποιο άλλο επεισόδιο. Να είμαι λίγο πιο οργανωμένος. Ναι, γιατί άμα πάω να κάνω pull ακόμα και για το φτηνό, μου λείπει Primal Hide και Obsidian. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάω να φτιάξω ένα primitive πάλι. Και θα δω πώς θα το κάνω. Ωραία. Ελπίζω να μην πάθει τίποτα. Έχει 75 armor. Εντάξει, καλό είναι. Λοιπόν, μου ζητάτε να κάνω κανένα Titan. Και λέω να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Οπότε θα πρέπει να πάρουμε πράγματα από εδώ για να κάνουμε το Titan. Obsidian πώς θα πάρεις? Φαντάζομαι με το άνκυλο από πέτρες Obsidian. Κάπως έτσι γίνεται. Τώρα αν βρω και κανένα γκάτσα που να δίνει Obsidian, και έτσι γίνεται. Έχει διάφορους τρόπους. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλους που έρχονται σιγά σιγά και από ηγουμενίτσα. Και λοιπόν, να δω λίγο τις σημειώσεις μου, να δω τι θέλει ο Forest Titan. Πού τα έχω σημειώσει όλα αυτά? Forest. Νάτος, λοιπόν. Ο Forest Titan έχει 400.000 health. Δεν θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα, πιστεύω. Τώρα τι θέλει. Δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Μισό να δω στο wiki, περιμένετε. Από Ρωσία, what the. Wow. Έχουμε λουτάκια. Λοιπόν, παιδιά, λουτάκια, τα ξεχάσαμε. Ευχαριστώ για το follow. Ζαουονής. Τι ονόματα είναι αυτά? Και ο Σιωπηλάκης πιο πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow, παιδιά. Έχουμε λουτάκι από τον Παντελή Καλτσίδη. Γεια σου Ηλία, πάμε λίγο. Γεια σου ρε Παντελή, για πάμε λίγο δυνατά. Λοιπόν, μισό να μπω στο wiki, στο Ark Wiki, να δούμε τι θέλει το Forest Titan. Έρχεται κι άλλο λουτάκι, ετοιμαστείτε. Πού τα λέει ρε παιδιά όλα αυτά? Που τα λέει πιο κάτω. Να το εδώ. Λουτάκι. Από Renos215GR. Γεια Ηλία, γεια σου και σένα Renos215GR. Ευχαριστώ για το λουτάκι σου. Πάμε να πάρουμε 100 Corrupt Heart. Corrupt Heart 100. Wow, έχει πάρα πολλά. Πώς θα πάρω εγώ 100 από εδώ? Έτσι. Πήρα 100. Τέλεια. Τι άλλο θέλουμε? 10 Sauropod Vertebra. Sauropod Vertebra. Αυτά εδώ είναι. 5-10. Ελπίζω να είναι συμβατά όλα αυτά που φτιάχνει εδώ, να μην έχω κανένα πρόβλημα. Μου κάνει εντύπωση που κάποια δεν έχουν weight. 0 weight λέει και δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά. Λοιπόν, και Tyrannosaurus Arm και από αυτό 10. Πού είναι? Arm. Να, ας πούμε αυτό έχω τέτοια, έχω και τέτοια. Δεν ξέρω ποια από τα δύο κάνει. Αλλά θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Αυτά εδώ είναι που φτιάχνει αυτόματα το καγκουρό και αυτά είναι που τα έχω μαζέψει εγώ μόνος μου. Γι' αυτό είναι και πιο λίγα. Λοιπόν, αυτά θέλει. 1, 2, 3, ναι. Και θέλει και ένα Artifact of the Growth. Το οποίο είναι εδώ μέσα.
Artifact of the Growth. Φέρτε και αυτό. Οπότε έχουμε όλα τα υλικά που θέλουμε. Και λέω να πάμε το Griffin. Δεν ξέρω. Ή να πάμε το Megapithecus. Το Griffin με το... Δεν ξέρω αν ο Megapithecus χωράει στη σπηλιά να μπει. Αυτό είναι το μόνο μου πρόβλημα. Κατά τα άλλα, ναι, ο Megapithecus κάνει και περισσότερο damage. Βέβαια, το Griffin πετάει. Πάμε με αυτό, μωρέ. Θα ξεσκίσουμε όλα εδώ πέρα. Περίμενε. Θέλω να πάρω και... Αυτά εδώ να πάρουμε κανένα XP παραπάνω. 1, 2, 3, 4. Ευχαριστώ για τα follow, παιδιά. Είστε καταπληκτικοί. Κάπας, PP715, Νικόλ, Γιώργος, Παν Μαμπ. Όλοι αυτοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, φάει εσύ 2, να φάω κι εγώ άλλα 2. Και... Πού είναι η είσοδος της σπηλιάς? Ηλία, πότε κλείνει ο σερβερ? Τέλος του μήνα και πρώτη του επόμενου μήνα αρχίζει καινούριο σερβερ, ο οποίος θα μείνει πολύ περισσότερο καιρό ανοιχτός και θα είναι σε δωρεάν χάρτη. Artifact of the Growth, ωραία, πού είναι ρε παιδιά? Forest Cave Entrance, 11,8, 39,3. 12,39, πάμε. 12,39. Πρέπει να είναι πολύ κοντά, για να μην μπερδευτώ παίρνω τώρα το GPS, εδώ πάνω είναι, 12, 39, από εδώ. Πάρε το Primal Griffon και κάνε pick-up το Megapithecus. Θα μπορούσα, ναι, αλλά δεν θα το κάνω έτσι, γιατί θέλω να έχω τους ώμους ελεύθερους να πάρω pick-up το Griffon. Νομίζω είναι εδώ κάτω. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα το κάνει teleport στο boss. Κάτσε να ξαναδώ λίγο στις δεταγμένες γιατί μπερδεύτηκα. 20... Πού είχα πει? Μπερδεύτηκα πάλι. Παιδιά, τα έχω όλα εδώ πέρα. 12.39. 12.39. 12. Και 39. Oh yes. Να δούμε τι μας λέει και το chat. Ευχαριστώ παιδιά για τα follow. Alex, Astorm, Orestis, Kappa. Τα υπόλοιπα τα διάβασα πριν. Και Orestis, το ξαναγράψε, όχι. Με τα teleporters μπορείς να πας κατευθείαν, δεν χρειάζεται να κάνεις όλη τη σπηλιά. Αν έχει βάλει κάποιος teleporter πάνω στο terminal, ναι, αλλά σιγά τη σπηλιά μου, ρε. Σε ένα λεπτό θα έχουμε φτάσει. PvE θα είναι. PvE θα έχει ελάχιστα, δεν θα είναι modded, αλλά θα έχει ελάχιστα mods για, έτσι, για την ευκολία μας και θα είναι πολύ αργός σε πολλαπλασιαστές, αλλά θα κάνω poll για όλα αυτά, να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Τον τόντο που έχεις βάλει τώρα, αφού έβαλες εκεί το Uranio Tox και τον τόντο εκεί δίπλα είναι μαζί και τα δύο κάνουν παρεούλα. Μιλάς πολύ δυνατά μερικές φορές. Ούψ, κάτσα πάω το μικρόφωνο λίγο πιο πίσω. Να μου λέτε παιδιά αν κάτι βγαίνει λάθος στον ήχο, να το διορθώνουμε. Βγαίνει από το Παναγιώτης και το Μαντάς. What? Το κάνει teleport να ξέρεις ηλία. Οκ. Okay. Είσαι ο καλύτερος, you're the best. Τέλεια. Μπορεί να κάνεις teleport στο μέρος, δεν χρειάζεται να κάνεις όλη τη σπηλιά. Μόνο αν υπάρχει teleport στο terminal, ξαναλέω. Αλλιώς πού θα κάνω teleport? Ωραία, θα παίζω όλη μέρα. Μπράβο, ευχαριστώ, χαίρομαι. Instagram, ναι, θαυμαστικό Instagram και θα το δεις. Ευχαριστώ για το follow, Λόπα. Δεν ξέρω, έχει βγάζει κάτι ονόματα. Λοιπόν, πήραμε και το τέτοιο. Το... πώς το λένε, ωραία, αυτό που δίνει τα XP. Και πάμε μέσα να δούμε τι θα συναντήσουμε. Να φορτώσω τη σπηλιά. Λοιπόν, hello guys, τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα με κάτι από όλα αυτά εδώ πέρα. Εσύ δεν με πειράξες, αλλά με κοιτάζεις λίγο περίεργα. Έχει κανένα δωράκι εδώ πίσω? Συνήθως βγάζει εδώ δωράκια, δεν έχει τίποτα.
Κάπου θα βρούμε δωράκια, δεν μπορεί. Hello guys. Ωπα, χαμός. Θα μπορούσα να πάω και πετώντας, αλλά περπατώντας είναι πιο ωραίο, όχι άλλη φάση. Πήραμε και ένα λεβελάκι. Ω, εδώ γίνεται χαμός, πολλά πράγματα. Ωπα, κάτι έπεσε. Τι έγινε. Κάπου έχει και δωράκια. Τώρα δεν ξέρω που τα έχουν βάλει. Εδώ κάτι γυαλίζει. Και έχει δωράκι εδώ. Κάτι μπλεδίζει εδώ. Πού έχει δωράκι και μπλεδίζει εδώ. Α, από εκεί μπλεδίζει εδώ κάτω. Έχει δωράκι εδώ που εγώ δεν το βλέπω. Όχι, δεν έχει. Πού πας, πάω στο τέλος της σπηλιάς για να κάνουμε τον Forest Titan. Θα πρώτα καθαρίσουμε λίγα ζωάκια εδώ στην σπηλιά έτσι για τα XP και να διαβάσουμε και κανένα λουτάκι να δούμε τι μας λέτε. Ευχαριστώ για το follow, Κυριακό. Πάμε για boss σήμερα επιτέλους. Ναι Παντελή, πάμε για boss. Δεν πως τρέχει το Terrorbird. Λοιπόν, να πάω από εδώ, δεν θυμάμαι. Θα ήθελα και κανένα δωράκι να βρω ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα έτσι πάμε κατευθείαν στον boss. Τι έχει εδώ πέρα. Τίποτα, θα είναι το χάρτη. Δεν ξέρω και πού είναι τα δωράκια γενικά. Ωπ, εδώ έχει Explorer Note, πάμε να το πάρουμε, δεν το έχω ξαναπάρει αυτό ποτέ μου. Ωραία. Και είναι και το καλό, το επί 4. Έχουμε 3 XP buff, παιδιά, ε. Έχουμε 2 buff επί 2 και ένα buff επί 4. Melee damage. Και ο παίκτης μου δεν έχει ακόμα, αλλά κοντεύει. Κάνα δωράκι. Παιδιά, εδώ κανονικά βγάζει δωράκια κάπου. Δεν μπορεί. Να, εδώ έχει. Όχι. Είναι αυτό. Α, Microraptor. Μου φαίνεται χορούσε ο πίθηκος. Είναι αρκετά μεγάλη σπηλιά, ναι, αλλά δεν πειράζει. Άμα είναι, θα πάμε σε άλλη σπηλιά με πίθηκο. Λέβελα από ένας Rex και πέσα από τον τοίχο. Και άλλος Rex μέσα στον τοίχο. Όχι, αυτό ήταν Κάρνο. Παιδιά, πότε τα έχουν βάλει τα δωράκια. Τι μάρτω. Βάμε να κουμπίσω και στο νερό και με ρίξει κάτω. Είναι, αν και είναι ρηχά, δεν θα με ρίξει. Οκ, okay, τέλος πάντων. Πάμε μπροστά, μπροστά εδώ, μπροστά. Χάθηκα τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω που πάω. Ευχαριστώ, Τζακ, για το follow. Το πιο πιθανό είναι ότι θα μπροστά πίσω τώρα. Αλλά κάπου μπερδεύτηκα. Όχι, από εκεί ήρθα. Άρα από εδώ πάω, μάλλον. Όχι, αυτό εδώ κάνει κυκλάκι και σε γυρνάει πίσω. Ωραία, οπότε από εδώ πάμε. Δεν θυμάμαι να ήταν τόσο μπέρδεμα εδώ μέσα. Από εδώ πάμε, από εδώ. Το θυμήθηκα. Κάνε δωράκι γιατί τέτοια ατυχία. Είναι και που δεν ξέρω και που βγαίνουν τα δωράκια ακριβώς. Παιδιά, δεν θυμάμαι να ήταν τέτοιος λαβύρινθος εδώ μέσα. Εγώ θυμάμαι ότι το είχα βρει πιο εύκολα. Wow, κι άλλο level. Με τόσο XP buff που έχω. Να, το βρήκαμε το τέλος. Λοιπόν, εδώ κάτω βγάζει δωράκι καμιά φορά. Δεν βλέπω. Εκτός κι αν, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι με το Παγκνήσια και έχουν φύγει τα δωράκια. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Μπορώ να πατήσω εδώ. Μπορώ. Εδώ μέσα έχει κανένα δωράκι. Είχα βρει μια φορά. Δεν έχει τώρα, οκ. Okay. Κανονικά έχει 3 δωράκια. Αλλά δεν ξέρω πού είναι. Ελπίζω να βρω τουλάχιστον ένα.
Πάμε γιατί θα μας τελειώσει το buff. Ouch. Εσύ χάνεσαι και εύκολα στις σπηλιές. Ναι, το έχω αυτό το κακό ελάττωμα. Χάνομαι πολύ εύκολα στις σπηλιές. Ωπα, κάτι μου ήρθε από πίσω. Και εδώ είχαμε βρει με το Χρήστο δωράκι μια φορά. Εκτός κι άμα είναι κανένα καινούριο bug και δεν φαίνονται τα δωράκια, τι να πω. Τέλος πάντων, δεν βρήκα δωράκι. Πάμε κατευθείαν στο terminal, δεν πειράζει. Α, κρεατάκι. Πού το μάζεψα? Γεια σου Ηλία, γεια σου και σένα. Λοιπόν, level up. Εδώ και έχει ο παίκτης μου 2. What? Ωπα, κάτι βλέπω εδώ. Τι κάνετε παιδιά εδώ πέρα κρυμμένοι? Κάτσε το σκότω όλα, μην μου ανέβει τίποτα πάνω ξαφνικά και... Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Πόσα άτομα είμαστε? 118 μόνο. Οκ, okay, δεν πειράζει. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να καθυστερήσω να μπουν και άλλα άτομα. Κοίτα εδώ ρε που έχει κρυφτεί. Level up. Μετά θα μπαίνουν και θα ρωτάνε τι έχασα, κατάλαβες? Αλλά τι να τους κάνω. Ποιος πήρε level? Εγώ ή αυτός? Αυτός. Melee damage. Θα ήθελα λίγο νεράκι. Έχω το παγούρι, αλλά ας πιούμε από εδώ, δεν πειράζει. Να δείξω πόσο χαλαρός είμαι δηλαδή. Κατεβαίνω εδώ και πίνω νερό. Οκ. Okay. Πάμε. Επιτέλους. Για να δούμε. Πάρε αυτό. Τέλεια. Για να δούμε. Αυτά εδώ τα βλέπει. Φέρε τα πίσω. Αυτά εδώ και αυτά τα βλέπει. Α, άρα ό,τι και να του βάλω και να τα βάλω και τα δύο βλέπει 21. Οκ. Okay, τα βλέπει και τα δύο. Πάρε αυτά. Πάρε και αυτά, πάρε και αυτά. Τα βρήκε όλα. Ξεκινάμε, παιδιά. Mm, 4.000 white. Πότε τα μάζεψε? Αυτό εδώ είναι πολύ βαρύ. Θα ήθελα να μπορώ να το κάνω pick-up. Για καλό και για κακό. 3.000 white. Τι έχει που είναι 3.000 white, μωρέ? Έχει 1.000 white στο fish meat. Οκ. Okay. Ρίξε και αυτά. 2.500 weight. Τι έχει? Δεν βλέπω κάτι που να είναι 2.500 weight. Μάλλον δεν αργεί να ανανεωθεί. Να το 2.73. Pick up. Ωραία, στο νόμο μου. Και πάμε έτσι. Cooldown 3.5 ώρες. Shit. Είχε κάνει κάποιος το Titan σήμερα? Οκ. Okay. Κάποιος είχε κάνει το Titan σήμερα, παιδιά, και έχει cooldown. Φέρ' τα πίσω. Να δοκιμάσουμε άλλο Titan ή το cooldown είναι γενικό? Με αυτό γίνεται συνέχεια, λένε τι έχασα. Όχι, τι έγινε τώρα? Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θα μπορούσα να πάω σε άλλο Titan άραγε. Να βλέπεις εδώ πέρα δεν σε αφήνει να βάλεις teleporter. No ground or snap point. Βέβαια, θα μπορούσα κάτω να το βάλω. Εδώ. Αλλά για ποιο λόγο, αφού εύκολα μπαίνουμε εδώ μέσα. Ένα εδώ. Ναι, δεν αφήνει να βάλουμε τίποτα εδώ. Οκ. Okay. Πάμε να δοκιμάσουμε κάποια άλλη σπηλιά. Λοιπόν, πάμε πίσω στο σπίτι. Γιατί εδώ πέρα έχει cooldown. Κάποιος το έκανε σήμερα. New base. Ωραία, λοιπόν, να δοκιμάσω το Desert Titan. Πού είναι ο Desert Titan?
Forest, όχι. Desert Titan. Έλα, όπα, πρέπει να με βλέπετε τώρα, παιδιά. Πρέπει να με βλέπετε. Έφτιαξε, τέλεια. Εδώ είμαστε, πάμε. Λοιπόν, συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν live και ξαφνικά βλέπω και γράφατε όλοι ότι δεν βλέπετε. Λοιπόν, θα βάλω στο Fabricator αυτά εδώ να τα έχω για την επόμενη φορά. Και πάμε να δούμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε τον τον Desert Titan, ο οποίος θέλει και αυτός 100 Corrupt Heart. Ωραία, τσακ. Πολλά πήρα. Λέει τι κάνεις, καλά. Επειδή δίνεις μόνο 1080p, δεν το αντέχουν. 1080 δίνω. Πρέπει να είναι 720 αν δεν κάνω λάθος. Όντως δίνω 1080. Τι μου λέει τώρα, κάτσε. Παιδιά, με μπερδεύετε. Εγώ νομίζω το στριμάρω σε 720 αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Wow, 1080 λέει, δεν ξέρω εγώ. Πω, τι γίνεται. Κάτι κόλλησε, κάτσε. Κανονικά, παιδιά, είναι 720. Δεν ξέρω γιατί το δείχνει σε 1080. Κάτι έχει κολλήσει από το Twitch. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Κολλάει. Όντως. Ας αφήσουμε λίγο να δούμε τι θα κάνει. Τρέχει χαρντάρι με το keyboard. Κολλάει. Γιατί δεν μου αρέσει όταν μου γράφετε ότι κολλάει. Θέλω να μου γράφετε ότι δεν κολλάει. Ευχαριστώ σου για το follow. Λοιπόν, θέλουμε 10 fire tile-on, 5-10 και 10 sauropod vertebra. Όχι, sarcosuchus skin. Sarcosuchus skin, 10. Και Artifact of the Chaos. 2, 3, 4 πράγματα. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε και αυτή τη σπηλιά. Δεν κολλάει, σε μένα δεν κολλάει, είδες, μια χαρά. Να μην γράφετε μόνο εσείς που έχετε πρόβλημα, να γράφετε και εσείς που δεν έχετε πρόβλημα. Πάμε να δούμε αυτή τη σπηλιά τώρα. Αν δεν έχει cooldown. Αν έχει, τότε θα κάνουμε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Υπάρχουν και τα boss του Παγνέσια. Είναι μια χαρά παρόλο που έχει 1080p, ok. Εγώ 720 το έχω ρυθμίσει τώρα, παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά θα το... αν δεν είναι πρόβλημα για τους περισσότερους, θα το φτιάξω στο επόμενο live stream. Λοιπόν, αυτή εδώ η σπηλιά βρίσκεται στο... κάτσε γιατί έκλεισα και το TXT μου. Desert Titan. Όχι. Entrance είναι 87-70. Να δούμε. 87-70. Ευχαριστώ για το follow. 87-70. Έχει βάλει κανένας κάτι στο 87-70. Για πάμε εκεί. Νίκο λέει, εντάξει, καλησπέρα Ελία, έχεις ξεκινήσει η ώρα. Έχω ξεκινήσει, είναι αρκετή ώρα. Ωραία. 87-70. 87 και 70. Εδώ από κάτω. Για να δούμε. Αν έχει cooldown πρέπει να το γράψει επάνω, έτσι, την ώρα που μπαίνω. Την ώρα που θα παίρνω τη στροφή, να έχω το νου μου να το δω. Δεν βλέπω τίποτα για cooldown.
Δεν είδα κανένα μήνυμα για cooldown, ok. Πάμε πετώντας για πιο γρήγορα. Δεν κολλάει με εντάξει, χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Πάω σωστά από εδώ. Να χαρά πάω. Καλησπέρα Ηλία, έχεις ξυπνήσει η ώρα, έχω ξυπνήσει από τις 10, ναι. Εδώ είμαστε χαλαρά. Ωραία, να βγάλω και τον γκάμα. Προσπάθησα να διορθώσω την ποιότητα γιατί περισσότεροι κολλάνε. Όντως. Η Σιλία κάνει κάτι lag spikes σε μένα. Τι να κάνω. Δεν ξέρω. Να κλείσω το stream και να το ανοίξω σε μικρότερη ποιότητα. Αλλά νομίζω ότι το έχω ρυθμίσει, δηλαδή δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Μόνο αν είναι κάποιο... Όλα μια χαρά είναι. Οκ, πάμε. Oh yes, δεν έχει cooldown εδώ, πάμε. Pick up. Λέει φτιάξε ρύθμιση ποιότητα, καλά είναι, δεν κολλάει. Σε μένα. Μια χαρά είναι. Πάμε. Πάμε για τον Desert Titan. Και έχουμε και λουτάκια να δούμε. Είναι κλειστή και ξανά. Τώρα εντάξει, κοίτα, οι περισσότεροι είναι ok. Μπορεί να το κάνω αργότερα. Κάτσε να κάνουμε τον Titan τώρα. Να κάνω λίγο follow. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, μία βουτιά τον έχω, έτσι. Θα μου έρθουν τα φλόκια. Ωραία. Πόσο health έχει? Έχει 250.000 health. Νομίζω με μία βουτιά το έχω. Αν το πετύχω βέβαια. Είναι και μικρό κιόλας. Εδώ πάμε, 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 πάμε. Θα πάρει, δεν πήρε. Οκ. Okay. Κοίτα, άλλες δύο θέλει, ξέρω πω. Οκ. Ωραία. Πόσο το έχουμε κατεβάσει? Είναι κάτω από τη μέση. Καλά είναι, για πάμε. Θα το κάνω τώρα χωρίς κλικ, για να το αφήσω και το εφέ. Έτσι. Wow, το ξεφτιλίζει το εφέ. Λοιπόν παιδιά, ένα hit είναι, πάμε. Έτσι να φύγει αυτή η αστραπή από πάνω μου, ωραία. Oh yes. Oh yes. Πολύ δύσκολο ήτανε. Πάμε. Τι πήραμε? Tech boots blueprint όμως. Γκυλ παπούτσια, long neck βλακεία, γάντια, ναι, ναι, ναι. Καλό αυτό. Desert Titan Trophy, αυτό ήθελα εγώ. 18 elements, γιατί όχι, κάτι σφαίρες. Οκ, καλά ήτανε. Α, και αυτό εδώ πήραμε. Οκ. Ναι, ήτανε πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα αν θα τα καταφέρει. Όχι, ήτανε λίγο οριακό. Αλλά εν τέλει τα κατάφερα στο τσακ. Πάμε, λοιπόν, πάμε εδώ, new base. Θέλετε να κάνουμε και τον Ice Titan? Κολλάει τρελά, θα το δω στο YouTube. Λοιπόν, να κάνουμε μια δοκιμή, να κλείσω και να ξανανοίξω. Να δούμε αν θα
Μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να το κλείσω, για να δω. Δεν γίνεται. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε την αγγελία. Ναι, όποιος έχει πρόβλημα, ας το δει στο YouTube μετά. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωραία. Λοιπόν, αν κάνω πολύ συχνά live stream στο Twitch, θα μπορέσω να γίνω partner, οπότε μετά... Να, εδώ είναι τον Τόντο που ρώταγε κάποιος. Αν κάνω πολύ συχνά στο Twitch, θα μπορέσω να γίνω partner και μετά θα μου δώσουν τη δυνατότητα για να έχω επιλογή στην ανάλυση, οπότε λίγο υπομονή θέλει, κανένα μήνα περίπου, και μετά θα είστε όλοι κομπλέ. Και δύσκολο θα ήταν που έχω δει, χαχαχα. Μην το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το nice, αν είναι διαθέσιμος. Λοιπόν, να δούμε τι υλικά θέλει, μην μου κολλήσει πάλι το παιχνίδι. Ice Titan. Ωραία. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και θέλουμε 100 Corrupt Heart πάλι. Τσακ, 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 ωραία. 10 Spinosaurus Sail. 10 Spinosaurus Sail, ok. Και 10 Therizino Close. 5-10. Ωραία, και τι artifact? Artifact of the Void. Void. Φέρτο. Λοιπόν, και νομίζω έχει πάρει level αυτός, όχι. Αντί να πετάς τις πανοπλίες, άσε κάποιες ντουλάπα απ' έξω το σπίτι σου, να έρχονται άτομα και να παίρνουν ό,τι θέλουν. Δεν νομίζω ότι θα δουλέψει αυτό που λες, εκτός ότι οι περισσότεροι έχουν ήδη πολύ καλύτερα πράγματα από μένα. Λοιπόν, άσε που, ναι, τώρα... Και δεν πετάω τίποτα, τα βάζω εδώ και τα κάνω grind και έχω υλικά τα οποία τα υλικά μου είναι πολύ πιο χρήσιμα από ότι οι πανοπλίες. Τώρα αυτά που έχει μαζέψει εδώ μέσα θα τα κάνω grind πιο μετά. Πάμε στο ice. Και θέλουμε, λοιπόν, συνταγμένες της σπηλιάς είναι... Πάμε με το πίθηκο. Ο πίθηκος πάλι κάνει τα δικά του τρελά εδώ. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Κάτσε λίγο. Όχι, ναι, πάμε. Θέλουμε, τι μου λέει το chat, please κάνε κάτι, αντί να το διάβασα, λουτάκια. Πόλη Δημητρίου, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Πόλη. Γιώργος Μπομπόσης, γεια σου Ηλία, γεια σου και εσένα Γιώργο. Άλεξ Φόγκ, καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Άλεξ. Αυτά, λοιπόν, sorry που άργησα να δω τα λουτάκια σας. Λοιπόν, κάτω, πάμε στο Ice Titan που είναι... 2062. Έχουμε κανένα teleporter εκεί κοντά. 2062. Spoil αποκλείεται να είδες. 2062. Έχει ένα snow εδώ. Για πάμε να δούμε τι είναι. Τι έχασες? Ανοίξαμε κρίσταλα από τα γκάτσα. Πολλά κρίσταλα. Και μόλις κερδίσαμε τον Desert Titan και τώρα... κάποιος είναι εδώ. Καλησπέρα. Και τώρα πάμε για τον Ice Titan. Λοιπόν... Είπα... 2062 είπα. Λοιπόν... 2062. Ευχαριστώ για την εγγραφή, παιδιά.
62. Ω, θέλει πολύ west. Γιατί ήρθα από εδώ. Ωραία. Ηλία, φεύγω, πάω για μπουζούκια τέτοια ώρα, τόσο νωρίς. Είδα πολλά πουλάκια. Όχι, αυτά τα έκανα εκτός κάμερας, τα πουλάκια. Λοιπόν, 20-62, ναι. Λοιπόν, 20-62, κοντά είμαι, κοντά είμαι. Οκ, εδώ. Θα βγω απ' έξω, θα πέσω από κάτω και μπήκαμε λογικά, ε. Είκοσι, 60, 20, λίγο πιο μπροστά, εδώ από κάτω, να το, το βρήκαμε. Δεν θέλω GPS, μπαίνω μέσα. Η πιο άθλια ατάκα που έχεις πίσω κοπέλα, η δικιά μου είναι μήπως είσαι φούρνος γιατί ψήναμε να βγούμε. Τι είναι αυτά. Αυτό γιατί δεν πεθαίνει. Ωραία, ωραία. Α, αυτός δεν έχει... το buff τώρα, δεν πειράζει, πάμε έτσι. Ωραία, λίκη. Glacial. Ουπς, σκοτάδια. Φως. Πάμε μια τρέχοντας. Δεν είδα μήνυμα για cooldown, εκτός κι αν δεν το πρόσεξα. Ελπίζω να το βρω το δρόμο εύκολα. Όχι, που πάω τώρα, πάνω ή κάτω. Δεν ξέρω. Α, από εδώ. Ω, έπεσα. Πού πέφτω. Ελπίζω να είναι καλό εδώ που πέφτω. Οκ. Okay. Συνεχίζω. Μπορώ να δώσω συνταγμένες της του terminal. Είναι 786. Μαθαίνεις μπουζούκι. Α, οκ. Okay. Ωραίο. 786. Ναι, θέλει μπροστά. Άντε πάλι. Ρε. Δεν ελέγχεται αυτό το πράγμα. Πού πέφτω τώρα, τι. Α, Eurypterid. Εσπερόρνης. Glacial Carbonemis. Τι δουλειά έχει εδώ. Οκ. Πάμε να μαζέψουμε μερικά υλικά. Βάω. Πολλά ζώα έχει εδώ μέσα. Ωραία. Και αν πάω και μία προς τα πίσω θα μαζέψω και τα πτώματα. Βάφησα ή όχι. Τους πάνω, πάμε. Πάμε μπροστά. Ωραία. Νομίζω σωστά πάω. Δεν παίρνω και όρκο. Ωπ, δωράκι. Όχι, είναι το artifact που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στην αρένα. Η οποία είναι... Ποιος με βαράει. Ποιος με βαράει, Eurypterid. Εγώ μαθαίνω λύρα. Ωραία και λύρα. Από εδώ είναι. Δεν θέλω να πέσω και να μην είναι τελικά από εδώ γιατί... Άντε να ξανανεύω. Ή από εδώ ήρθα. Όχι, από εδώ είναι. Να το. Το βρήκαμε. Ωραία. Εδώ είναι... Δεν με ακολουθεί τίποτα. Κατεβαίνω. Έχεις πολύ weight. 1000. Τα 1000 μπορώ να τα σηκώσω. Δεν του έχω δώσει pick-up relic. Περίεργο. Πού πήγα κάπου. Άου, ήταν ψηλά. Λοιπόν. Τι βάζω εδώ. Τι είναι αυτό. Πότε σκότωσα μεγαπίθηκους τέτοιο και πήρα το energy. Χαμπάρι δεν πήρα. Κάποιος, μήπως το κάνει κάποιος άλλος εκεί που ήμουν πριν και το πήρα κατά λάθος. Λοιπόν, πάμε. Πάμε.
Ω, Παναγία μου. Πολύ κάπνα. Πόσο ωραίο είναι το Παγνήσια. Πάρα πολύ ωραίο. Το καλύτερο, το αγαπημένο mod είναι. Άμα δεις το κανάλι μου, το έχω παίξει 5-6 φορές. Έχω κάνει 5-6 σειρές με αυτό το mod. Επειδή είμαι από Κρήτη. Ηλίας, Ηλίας, μόνο Ηλίας. Oh yes. Γιατί είμαστε μόνο 96 άτομα, παιδιά, που είναι οι φίλοι σας. Για πείτε τους να έρθουνε. Mm-hmm. 350.000 health έχει. Ελπίζω να μην με παγώσει με τίποτα. Το κάνω 21.000 damage. Μπορώ να κάτσω από πίσω του, οπότε να μην μπορεί να με παγώσει. Και αυτός, παιδιά, δίνει πολύ καλά πράγματα. Μπορεί να μας δώσει και tech. Κάτω από τη μέση. Όχι, παγώνει, παγώνει. Φεύγω, φεύγω, φεύγω. Εσύ φταίς για άλλο. Πάει να παγώσει ο πίθηκος, αλλά... Δεν παγώνει, δεν ξέρω, θα με παγώσει, δεν θα με παγώσει, πάρει μια απόφαση. Οκ, okay, πάω. Πάλι, σαν να πάει να με παγώσει, αλλά τώρα το σκότωσα, δεν με νοιάζει τίποτα. Το σκότωσα. Δεν είδα κάποιο μήνυμα. Ούτε βλέπω κάποιο δωράκι. Αυτό εδώ είναι πέτρα, ναι. Δωράκι. Να το, Ice Titan. Oh yes. Take all. Αυτό ήτανε. Το πήραμε. Σαν να μην μου δώσει το kill. Oh, tech boots. Tech helmet. Αλλά θα έχω αυτό το περίγραμμα γύρω γύρω. Άστο. Το trophy. Βάλω το δίπλα στο άλλο τρόφι. Τεκ σπαθί 112. Mm-hmm. 1600. Όχι, αυτά είναι τα δικά μου. Ωραία. Οκ, okay, μια χαρά. Πολύ καλά. Ούτε ένα hit. Εντάξει, μου ρίξε λίγο. Βασικά πιο πολύ πήγε να με παγώσει. Αλλιώς δεν είχα πρόβλημα. Λουτάκι από Κώστα Σκάπα. Θα σε έχω μισό λεπτάκι να το διαβάσω. Λουτάκι από Κώστα Σκάπα. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα στην παρέα. Πάμε ένα follow να υποστηρίξουμε τον Ηλία. Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω λίγο και τα νέα. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν αυτά τα νέα, αλλά αυτά τα νέα έχω να σας πω. Οπότε προσπαθήστε να το δεχτείτε όσο πιο θετικά γίνεται. Από τον επόμενο μήνα, πρώτη του μηνός, τέλος πάντων, μόλις ξεκινήσει ο επόμενος μήνας, Απρίλιος είναι, τι είναι, θα κάνω live μόνο στο Twitch. Μόνο στο Twitch, όλα τα live. Στο YouTube θα, το YouTube θα είναι μόνο για να ανεβάζω βίντεο και φυσικά θα ανεβαίνουν και τα live εκεί να τα βλέπετε. Αλλά εδώ εσύ. Κοίτα εδώ. Πιο πολύ, πιο μεγάλη μάχη είναι με αυτόν εδώ. Ναι, από τον επόμενο μήνα, παιδιά, τα live μόνο στο Twitch. Μήπως και πάρω το partner, γιατί αλλιώς δεν γίνεται με ένα τη βδομάδα. Εντάξει, λέω και εγώ. Ναι, εντάξει, περίμενες να ακούσεις. Ωραία. Δωράκια μας έδωσε αυτός εδώ, έτσι, άμα το σκοτώσαμε. Όχι, πέτρα είναι. Οκ. Okay. Δεν είχε τίποτα περίεργο να μας δώσει. Ανέβα πάνω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο σας το έχω υποσχεθεί στο βίντεο που θα δείτε αύριο. Τώρα δεν το ξέρετε, αλλά όταν θα δείτε αύριο το βίντεο θα δείτε ότι σας το έχω υποσχεθεί για να το κάνω στο live stream. Οπότε πρέπει να γίνει. Άρα πάμε πίσω στο σπίτι να προετοιμαστούμε. Α, ξέχασα και την... Πάρε, Χρήστος, Γιάννης, Ίσης... Αλλά κυρίως Ηλίας. Ωραίος... Πρωταπριλιά.
Ναι, αλλά δεν θα είναι πρωταπηλιά του 22, πραγματικότητα θα είναι. Παρκάρουμε αυτό εδώ, τι έχει μέσα. Οκ, okay, ξέρεις τι, κράτα, θα τα ξεπερδέψω όλα αυτά μετά το live stream. Πάρε εδώ όλη τη σαβούρα που έχω πάνω μου. Τέλεια. Πάρε και αυτά, θα τα ξεχωρίσω εγώ όλα αυτά μετά το live, να μην χάνουμε χρόνο. Βελάκια έχω πολλά, και dart και arrows και healing potions. Θέλω να πάρω και ποιο είναι που κατεβάζει το torpor, αυτό κατεβάζει το torpor. Ναι, με 5 second delay όμως. Οπότε πρέπει να το χρησιμοποιήσω πριν το χρειαστώ. Θα το βάλουμε στο 3. Και έχω 3 και 4, ωραία. Για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ποιος ξέρει να μου πει. Modded boss. Όχι ακόμα. Έχω κάνει ένα. Θα κάνουμε και από αυτό. Ίσως κάνουμε και ένα τέτοιο προς το τέλος. Αλλά τώρα... πώς λέγεται, ρε, και κόλλω στο μυαλό μου. Primeval. Manticore. 82-83. Φύγαμε. Έχει level παίκτης μου. 2. Ωραία. 82-83. Περίμενε λίγο. Πάμε έξω. 82-83. Desert. Δεν ξέρω ποιος το έχει βάλει το teleporter εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Με εξυπηρετεί. Τα μεγάλα ζώα. Αυτά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσω ποτέ μου θα τα έχω στο cryopod. Τα υπόλοιπα αυτά που χρησιμοποιώ στο και σπάνια θα τα έχω όλα χύμα είτε μέσα στο σπίτι είτε απ' έξω. 82-83, για πάμε, μην προλάβει κανένας άλλος. 82 και 83 east. Για να δούμε. Ξενέρωσα, περίμενα κανένα boss. Θα κάνουμε boss με το Manticore. Όχι tame, θα το σκοτώσουμε. Για tame είναι νωρίς ακόμα. Στο πράγμα που έκανε σε Metics, γιατί δεν βάζεις torch να πάει full όπως έκανες παλιά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Α, ναι. Το σκέφτηκα να βάλω torch, αλλά... Το να πάει full δεν ξέρω σε τι βοηθάει, γιατί γίνεται πάρα πολύ ακριβά μετά τα blueprints. Οπότε ίσως δεν θέλει τελείως full. Λοιπόν. Αυτό, όχι, αυτό είναι μικρό. Είχα δει ένα πάνω από 1000. Ήταν ένα πάνω από 1000. 82-83 δεν έλεγε. Λοιπόν, 82. Καλά, θα έχει μετακινηθεί τώρα. Και 83. 1, 2, 3. Okay, κάτσε να βάλουμε το μηχάνημα πάλι να δούμε. Manticore. Εδώ, 77. 77, μη με βαράτε. 77. Τι είναι αυτό. 77. North. 77. Το βρούμε. Τελειώνει σιγά σιγά ο μήνας. Να το. Παιδιά όλα μαζί είναι. Τι φάση.
Τι έφαγα. Πετάνε όλα προς το 50-50. Να το πετύχω έτσι. Περίμενε, μη βγεις έξω. Πού να σε χαιρετήσω. Περίμενε. Περίμενε λέω. Θα τσαπάω στην ευθεία. Παιδιά, δεν γίνεται να μην μπορώ να το πετύχω. Παιδιά, δεν γίνεται. Μόνο αν κολλήσω εδώ και μείνει κινητό για λίγο. Ω, μπάγκαρε. Ωπ, καλησπέρα. Ω, κοίτα τόρπο, ρε. Μπράβο, έφαγα ένα. Έλα κοντά μου. Άλλα να κάτσουμε εδώ. Δεν βλέπω. Ωραία. Ωραία, τόρπορ. Ωραία, τόρπορ. Ευτυχώς αδειάζει κατευθείαν. Στο μάτι. Τόρπορ. Τόρπορ. Ωραία, τόρπορ. Παιδιά, sorry, τώρα δεν μπορώ να διαβάσω το chat. Πρέπει να κοιτάω το τόρπορ. Με ρίξαν κούνσους. Ωραία, τόρπορ. Ένα hit κάνει και κοντεύει να με ρίξαν κούνσους. Να το πάλι, ανεβαίνει το τόρπορ. Δεν πρόλαβα. Κάνει reload. Κάνει reload. Τόρπορ. Ωραία. Το health μου καλά είναι. Το τόρπορ μόνο με ανησυχεί. Έχω άλλα 74 μπλε. Να το τόρπορ πάλι ανεβαίνει. Αχ, τόρπορ. Παιδιά, για λίγο δεν θα κοιτάω το chat γιατί προσπαθώ να μην με ρίξαν conscious αυτό το πράγμα. Να το πάλι ανεβαίνει το τόρπορ. Θα περιμένω να με ξαναβαρέσει. Τώρα θα το πάρω. Θα πάρω άλλο ένα. Θα κάνω και ένα heal για το health. Κακό δεν είναι. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να κοιτάω 100 πράγματα. Ωραία. Και λεπτάκια έρχονται. Θα τα δούμε όλα. Πάνω από τη μέση είναι. Κοντεύουμε. Τέτοιο. Πόσο είναι το σπίτι σου, 20x20, 15x15. Τεκ. Κάνει ένα heal, κάνει και ένα τέτοιο. Δυσκολεύομαι. Τα loots, παιδιά, σε λίγο. Δώστε μου λίγο να το ρίξω unconscious αυτό. Πού πήγε. Ωραία.
Τε τελείωνε. Έχω βελάκια, έχω. Λεκάτο πέτο. Έλα. Κάνα δυο παιδιά ακόμα και πέφτει. Έπεσε. Τι κάνα δυο, έπεσε. Ωχ, κουράστηκα ρε. Αλλά. Έλα πίσω, Ηλίας. Τρελός, πάμε λίγο. Λοιπόν, έπεσαν conscious. Αυτό εδώ θέλει satiating nutriment. Οπότε πάμε μία στο σπίτι. Στο σπίτι λέω. Να φτιάξουμε ένα nutriment. Τι είναι όλα αυτά, new base. Και ερχόμαστε να το κάνουμε tame και θα δω λίγο τι μου έχετε γράψει στο chat γιατί δεν κοίταζα τόση ώρα. Ευχαριστώ για το follow. Θέλω ένα energy. Πού είναι τα energies? Το έχω βάλει εδώ. Fair Brood Mother που τη βρίσκουμε πιο εύκολα. Έχει πάντα μία στο βάλτο. Nutriment. Τσακ, τσακ. Θέλει ένα energy και ένα primal meat που έχουμε στο ψυγείο πολλά. Άσε με να βγω έξω. Μπράβο, πάμε πίσω. Όνομα σε λιγάκι, κάτσε λίγο να βάλουμε το saddle. Αν θέλετε ξεκινήστε και γράφετε ονόματα και θα τα δω εγώ μόλις μπορέσω. Πάτησα last remote location ή πάτησα τίποτε άλλο? Όχι, καλά το πάτησα. Εδώ είναι. Και σε ωραίο σημείο κιόλας, έτσι. Δεν μας ενοχλεί τίποτα εδώ πάνω. Άφησέ με να... Λοιπόν, καλησπέρα. Φάει αυτό και γίνει δικό μου. Φά το λέω. Yay! Έγινε tame. Λοιπόν, έρχεται με δικό του saddle 50. Θα στείλουμε αυτό εδώ στο σπίτι. Έχει τίποτα μέσα που να το χρειαζόμαστε? Τι είναι όλα αυτά? Τσακ. Φέρε μερικά τέτοια να έχω εγώ να τρώω. Δεν νομίζω να χρειάζομαι κάτι άλλο. Ωραία. Teleport. Εσύ. New base. Yay. Και πάμε να δούμε το καινούργιο μας theme αφού πρώτα διαβάσουμε ότι υπάρχει στο chat. Τι λέει? Θα χάσω το theme επειδή έχω αγγλικά. Οκ. Okay. Στο καλό μάθημα, στο πράγμα που έκανε. Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα. Ναι, ο Ηλίας είναι ο καλύτερος ARK player του κόσμου. Ευχαριστώ. Τελειώνει σιγά σιγά ο μήνας. Μπορείς να μας οδηγεί. Τι λέει? Ηλία, μπορείς εσύ μας οδηγείς? Ηλία, μπορείς εσύ μας οδηγείς? Μπορείς. Ωραία. Έλα πίσω ο Ηλίας ο τρελός. Πάμε λίγο. Μπράβο. Ηλία δεν αφήνει να κάνω λουτάκι. Να σου πω όνομα για το Πορπορολιβόλο. Μπράβο Ηλία, σε φιλοξενώ το κανάλι σου. Και okay, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ζωμανία. Θα βάλεις ποτέ facecam? Πώς το έγραψες έτσι φίλε? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν θα βάλω. Τορπορολιβόλο. Πάμε. Ονόματα παιδιά, πολύ λίγα ονόματα βλέπω. Κάνετε με τετανόσαυρο και εγώ. Ηλία, ο Γιάννης τι κάνει? Καλά είναι. Έχει πολλές δουλειές. Πολύχρωμος. Πολύχρωμος. Τορπορπολιβόλο. Please. Πολύχρωμος. Μόνο αυτά τα δύο. Πολύχρωμος και τορπορπολιβόλο. Τορπορπολιβόλο. Άλλο όνομα. Τίποτα. Μόνο αυτά τα δύο. Θα διαλέξω ένα μεταξύ αυτών των δύο. Δεν μ' άρεσε. Οκ. Okay. Τορπορπολιβόλο, ξέρω εγώ, αφού δεν γράφτηκε κάτι άλλο.
Vampire. Ωραίο το Vampire. Τορπορ πολυβόλο. Οκ. Τι Vampire. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τι κάνει. Ω, είναι τεράστιο. Αρχικά στατιστικά. 231.000 health. 1500 μίλι. Πολύ ωραίο. Πετάει και δεξιά αριστερά. Wow. Και πίσω. Βουτιά δεν κάνει. Ωραία. Να δούμε τι attack κάνει προσγειωμένο. Ναι, αυτό που ήθελε το βρήκα να έχει ένα όνομα από μένα. Οκ, okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, αριστερό κλικ. Τέλεια. Δεξί κλικ. Σι. Πετάει καρφιά. Το σι πετάει καρφιά. Εξ. Ω, τι είναι αυτό το μπλε. Πράσινο μπλε πράγματα. Οκ. Okay. Αυτά έχει. Πολλά τάξ. Πρέπει να τα δοκιμάσουμε εκεί πάνω σε κάποιο ζώο να δούμε τι κάνουνε. Αριστερό κλικ. 22.000 damage. Δεξί κλικ. Πάλι 22.000 damage για το δεξί κλικ. Το C. 3.000, αλλά κάνει και τόρπορ το C γιατί τώρα κάτι κοιμήθηκε. Πάμε να πάμε εδώ πέρα που έχει πιο μεγάλα ζώα. C. Αυτό έχει ήδη τόρπορ. Οπ, κοιμήθηκε ο Στέγκο. Έμεινε με 116 health. Οπότε του έκανα 6.000 τόρπορ και 3.000. Πόσο damage κάνει αυτό. Αν πετύχω κάτι. Τους πάνω. Σας βαρέθηκα σας. Πάμε κάπου αλλού. Έχει... ωραία. Να δω τι κάνει το X. Αν πετύχω κάτι. Λοιπόν, πειραματώζω εδώ πρώτο. Το X τι κάνει. Κοιμήθηκε και πέθανε. Οπα. Μισό λεπτό. Είχα βάλει μια ειδοποίηση για κάτι. Εδώ είμαστε. Τώρα τι κάνει περισσότερο τόρπορ, το C ή το X. Να δούμε C. 110.000 τόρπορ, έτσι έφυγε με τη μία. Παιδιά, μόνο στον Τιτανόσαυρο μπορώ να το δοκιμάσω. Τόρπορ King, ηλία δεν με αφήνει να κάνω λετάκια. Είμαι ο Παντελής Καλτσίδης. Δεν σε αφήνει και γιατί μπορούσες άλλες φορές. Παίζει να νομίζει ότι είμαι offline, έχει κολλήσει τίποτα από πριν που είχε πέσει στο stream. Έχει στείλει κανένας άλλος από τότε. Κώστας Κάπα. Παίζει να έχει κολλήσει κάτι. Παιδιά δεν πειράζει τώρα. Σημασία έχει η πρόθεση. Αν δεν μπορείτε... ναι, τώρα δεν θα κλείσω το stream γι' αυτό. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτσε να του δώσω και μερικά XP τέτοια. Καλά, όχι τόσο πολλά. Δύο θα φάει. Να φάω κι εγώ άλλα δύο. Και να δούμε το C. Του έκανα 40.000. 40.000 του έκανα. Άστο να μηδενίσει. Αλλά ίσως δεν το πέτυχαν όλα τα καρφιά. Α, γιατί αυτού του έκανα 100.000. Άσε με να φύγω. Λοιπόν, 5. Ωραία. 0 τόρπορ. Πάμε πάλι με το C. 109.000 το σι, παιδιά. Ωραία, άστο να μηδενίσει. Είπαμε στον άλλο τιτανόσαυρο. Να το δούμε με το X. Α, μόνο 30.000 το X. Οκ, okay, το X δεν κάνει. Με το σι θέλουμε, παιδιά. Με το σι κάνει 100.000 τόρπορ. Τέλεια. Στην υγειά μας, ηλία... που ήπιες νερό. Α, τίποτα, ένα χαπάκι πήρα. Πια λίγο νεράκι παίξ. Όλα τα ακούτε.
Λοιπόν, άμα φύγουμε λίγο. Πάμε να δώσουμε λίγο melee damage. Και λίγο health. Λοιπόν, 2 level στο health. Νομίζω δεν θέλω παραπάνω. 2 level θα αφήσω. Άντε άλλο 1-3. Γιατί γυρνάει και λίγο πίσω μετά. Ω, πολύ πίσω γύρισε. Εκεί. Θα δώσω ένα level εδώ και ένα εδώ. Και μετά άλλα μίλη. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν μπορέσω να τους ρίξω unconscious με ένα hit και τους δύο. Δεν βλέπω τι μου γίνεται. Κάνει πολύ torpor, παιδιά. Κάνει πάρα πολύ torpor. Ο ένας θα πεθάνει βέβαια. Πρέπει να τους αφήνουμε να χυλάρουν κιόλας. Αυτό είναι πιο πολύ για... για primeval να κάνουμε tame. Εντάξει, βέβαια έχει 10 εκατομμύρια... 10 εκατομμύρια torpor με μόνο 1,5 εκατομμύριο health, έτσι. Είναι μεγάλη η διαφορά, γι' αυτό και δυσκολευόμαστε. Τώρα κάπου με έχει παγκάρει εδώ και δεν μπορώ να κουνηθώ. Ξέρεις τι, πάω να το σκοτώσω, δεν θέλω να... Ωραία, πάμε να το σκοτώσουμε. Δεν θέλω να το κάνω tame. Πάρουμε τα XP του. Να κάνουμε και ένα heal. Τι λέει η Λία, αυτό βγάζουν τα loot apps. Το game πρέπει να επαναρρυθμιστεί, να επαναρρυθμίσει την πηγή του προγράμματος περιήγησης για να ενεργοποιήσει την ανατροπή. What? Και speed γιατί είναι γρήγορο. Του δώσα ένα level στο speed του δώσα. Φτάνει, δεν θέλει παραπάνω. Για να δω τα loot. Κάτι πρέπει να παίχτηκε τώρα. Ήταν σήμερα η ημέρα των... των τεχνικών προβλημάτων. 18 levels. Elias Gaming Dashboard Live. Ξέρετε κάτι, ας μην χάσουμε τώρα το χρόνο του live με αυτά, με τα λουτάκια. Ας μην κάνετε άλλα λουτάκια σήμερα, παιδιά, δεν πειράζει. Κρατάω την αγάπη σας. Και θα τα δούμε τα λουτάκια από το επόμενο live πάλι. Πάμε να σκοτώσουμε έναν τέτοιον. Ancient Rex. Ηλία, άλλαξε ταχύτητα, δεν θα σε βγάλει έτσι. Έλα εδώ, Ancient Rex, ξούλη. Πάμε να το εξπάρουμε όσο καλύτερα μπορούμε το Manticore. Και πλέον τα μεγάλα ζώα θα γίνονται tame πανεύκολα. Τέλεια, πήραμε 3 ancient kibbles. Ωραία. Α, μόνο ένα level. Πάει πολύ γρήγορα πάντως. Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά πάει πολύ γρήγορα. Ωραία, για έλαση εδώ. Α, dragon. Κοίτα εδώ, με μία του πήγα στη μέση το torpor. Βέβαια το health του είναι κάτω από τη μέση, οπότε πρέπει να περιμένω να έχει κάνει heal. Να δοκιμάσω να το κάνω δεξί κλικ. Κάτσε να χυλάρει πρώτα. Με καίει, παιδιά, με καίει. Ωραία, χυλάρει. Χυλάρει, χυλάρει. Λοιπόν, κάνω ένα heal εγώ στον εαυτό μου και δοκιμάζω το δεξί κλικ. Πω, του κατέβασα πολύ health και δεν του έκανα, του έκανα πολύ λίγο torpor. Okay, δεν είναι με δεξί κλικ, παιδιά, να κάνουμε torpor, μόνο με το C. Α, δεν ξέρω μήπως με το X. Θα πρέπει όμως να το δοκιμάσω το X, περιμένετε. Λοιπόν, θα κάνω εγώ λίγο heal σε λίγο τώρα. Άντε ρε, κάνε heal κι εσύ. Κάνε tame dragon. Λέτε, να κάνουμε tame dragon. Εγώ test κάνω. Αλλά άμα είναι, κάνουμε, το κάνουμε και tame, δεν πειράζει. Σκοτίνιασε. Βάλω γκάμα. Λοιπόν, το πατάω ένα X, να δω τι κάνει.
το βλέπετε το X, κάνει τίποτα? Τίποτα δεν κάνει το X. Τίποτα δεν κάνει το X. Έτσι δεν πεθάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, του κάνω ένα C και άντε γεια. Να δω το X εδώ. Πέθανε. Ωραία. Αχ, φασαρία έχει. Α, κάνουμε τι είναι το Dragon, λέτε. 924, δεν έψαξα για level. Απλά έκανα έτσι ένα level ό,τι να είναι. Ωραία. Εννοείται να κάνεις Tame Dragon. Οκ, παιδιά, αφού το θέτετε έτσι, πάμε για άλλο ένα Satiating Nutriment. Πάμε στη βάση. Αλλά δεν θα τον εξπάρουμε σήμερα, θα τον αφήσουμε για κάποια άλλη μέρα. Γιατί είναι ήδη 5 και 10 και θέλω να παίξω λίγο με το Manticore. Πρέπει να βάλω το teleporter έξω από το σπίτι, να με φέρνει εδώ. Να μην μπλέκομαι μέσα. Ωραία. Έχει level ο παίκτης μου. Α, εκτός κάμερας, παιδιά, έφτιαξα ένα tech κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα που πρέπει να το δείτε. Εντάξει, ένα craft είναι. Κοιμήθηκα εκεί χθες το βράδυ και πήρα ένα level. Τσακ. Τι θα πάρουμε από εδώ? Θα πάρω ένα dragon που μου φαίνεται dragon βρίσκουμε πιο εύκολα. Nutriment. Dondorex, please. Και Dondorex. Πόσα themes θα κάνουμε σήμερα? Να μην αφήσουμε κάτι για κάποιο άλλο επεισόδιο. Λίγο νεράκι τώρα που το είδα. Ηλία, το ξέρεις ότι ο Λάμπρος κάνει live. Ο Λάμπρος κάνει live τα βράδια. 9 η ώρα, 9.30, τι ώρα τα κάνει, δεν θυμάμαι. Last remote location. Τώρα κάνει live ο Λάμπρος τώρα. Οκ, okay, άμα κάνει ο Λάμπρος, για να δω στο κινητό μου. Δεν νομίζω να κάνει live ο Λάμπρος. Αλλά για να το λες εσύ θα το δούμε. Λοιπόν, κατεβαίνω. Έχω και τα tech παπούτσια τώρα. Δεν παθαίνω τίποτα όταν πέφτω από ψηλά. Και του δίνω ένα satiating nutriment και κάνουμε tame dragon. Yay, dragon. Ο dragon. Τι όνομα να του δώσουμε τον dragon? Sorry για το ρε. Το παίρνω πίσω. Οκ. Okay. Dragon King, φλογοβόλο. Ποιος είναι ο Λάμπρος? Δεν θα το πάμε καλά. Ο Λάμπρος Γκόγκρ. Ο γνωστός που κάθε βράδυ κάνει live stream FIFA. Και όχι μόνο, κάνει πολλά παιχνίδια. Ονόμασε τον τυχαίος ή τύχες Dragonas. Dondorex, Dondorex King Titan. Βγάλε τον Λάμπρος. Απλά ήσουν στο δρόμο μου. Απλά ήσουν στον δρόμο μου. Οκ, okay, δεν ξέρω γιατί διάλεξα αυτό το όνομα. Το κάνουμε ένα teleport στο σπίτι. New base. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς το παιχνιδάκι μας εδώ πέρα με τον... Ωραία, έφυγε. Με το Manticore. Πόσα ένα level, οκ. Okay. Θέλω να το εξπάρω πολύ καλά. Να κάνει πολύ damage και να πάμε να σκοτώσουμε μερικά μποσάκια. Πόσο είμαστε τώρα? Είμαστε 176.000. Είναι πολύ καλά νομίζω 176.000. Μπορούμε να σκοτώσουμε boss. Και μπορούμε να σκοτώσουμε και Manticore. Και Dragon. Όπω το Dragon έφυγε. Πού είναι το Manticore? Πάμε Manticore. Εδώ παιδιά θα ανέβουν τα XP πολύ. Το σκότωσα. Έχω γκάμα, sorry. Τι άλλο, τιτανόσαυρο. Έλα εδώ.
Πόσο torpor κάνω τώρα, για να δοκιμάσω λίγο πάλι το X. 350.000 και κάτι. Και το C. Ου, καλά, 1.000.000 torpor, παραπάνω. 1.000.000 torpor, παιδιά, κάνω με το C. Δεν σε προλάβαμε από την αρχή, ναι, δεν πειράζει. Ο Σταύρος και ο Μάνθος, έτσι, ναι, δεν πειράζει, παιδιά, θα το δείτε. Ό,τι χάσατε θα το δείτε στο YouTube το βραδάκι, το απόγευμα. Ηλία, με περνάς κάτι χρόνια γιατί είμαι 12. Σε περνάω, ναι, 20 χρόνια. Όχι, παραπάνω, 25. Δεν ξέρω. Βαριέμαι να κάνω την πράξη τώρα. 9 levels. Billy damage. Λοιπόν, πάμε για κανένα μποσάκι. Πού θα βρούμε μποσάκι. Θα ακούσουμε τη μουσική άμα είναι. Πάμε προς το βάλτο που έχει το φυτό, το κλασικό, το εύκολο. Τι έχουμε εδώ. Μίστερ Φίστερ, κάποιος μένει εδώ, αλλά φαίνεται ψιλοπαρατημένη βάση. Μετά από τόσο καιρό να έχει ακόμα ξύλινο σπίτι. Λοιπόν, Μίστερ Φίστερ, πάμε. Έχω το δάχτυλό μου στο 4. Φύγε κοντά από το σπίτι. Έλα πιο εδώ. Ωραία. Πόσο δύσκολος να είναι ο Μίστερ Φίστερ. Κάνει τα ματσάκι καλό. Θα μπορούσες να βάλεις, έτσι λίγο να κάνω heal. Θα μπορούσες να βάλεις ένα δεύτερο teleporter έξω από το σπίτι σου. Ναι, αυτό θα κάνω. Να έχω ένα in και ένα out. Θα με βολέψει πάρα πολύ, πιστεύω. Λοιπόν, κάνουμε heal. Ποτέ δεν θα παίξει Fortnite. Δεν θα παίξω Fortnite, όχι ποτέ. Θα κάνουμε heal πάλι. Σε λιγάκι να κατέβει πιο κάτω η γραμμή εκεί. Ρε φίλε, δεύτερη φορά που δίνω όνομα σε ζώο του Ηλία. Wow, είσαι πολύ τυχερός. Ηλία, θα παίξει κάποτε Fortnite, όχι. Κάνε το να κοιμηθεί. Δεν έχουν torpor τα boss. Άμα βάλω το awesome spyglass και κοιτάξουμε από κοντά. Δεν μπορώ να το σημαδέψω τώρα. Βλέπεις, έχει μόνο para health. Δεν έχει μπάρα για torpor. Δεν παίρνει torpor. Μη σπαμάρεις πεταλίδο, Dondorex. Θα κάνουμε και ένα Dondorex έτσι για το πεταλίδο. Για περίμενε. Και τι θα μείνει, ρε παιδιά, να κάνουμε σε άλλα επεισόδια. Ηλεκτρονική μουσική, ναι, είναι η μουσική για τον boss στο Παγνέσια. Όλα τα boss έχουν αυτή την ωραία μουσική, την ηλεκτρονική. Η οποία είναι και free κιόλας, οπότε δεν μου γίνονται copyright τα βίντεο. Dondorex, ναι, το πιάσαμε το νόημα. Dondorex, περιμένετε λίγο να τελειώσουμε αυτό εδώ. Δεν μπορώ να τα αφήσω τώρα έτσι μέσα και να φύγω. Κρίμα είναι. Το σκόπος. Πεχαμένος. Θα πάρουμε και πολλά XP. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πάει max level το Manticore με αυτό εδώ. Μπορεί και όχι. Δεν το έρεξε σε άλλο επεισόδιο, παιδιά. Αφού το ζητάνε τόσο πολλά άτομα, θα το κάνουμε tame και απλά θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα το δοκιμάσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Σε κάποιο άλλο live stream. Αν και έχεις 15 λεπτά, κάνε τον Dondorex. Θα κάνουμε άλλο ένα heal τώρα. Έχουμε 15 λεπτά ακόμα μέχρι τις και μισή, εντάξει. Ηλία, γιατί βάζεις τα ζώα μέσα στο σπίτι ενώ έχεις force field. Λίγα βάζω μέσα, τα περισσότερα τα μεγάλα τα είχα απ' έξω. Λοιπόν, παιδιά, το σκοτώσαμε. Πήραμε γάντια. Τα ήθελα τα γάντια, πολύ τα ήθελα. Θα σας δείξω γιατί. Πρέπει να κάνω και ένα heal γιατί έχω τα εφέ. Δεν έχει αφήσει σακουλάκι έτσι, αυτό είναι πέτρα κάτω, σωστά το λέω. Ναι, πέτρα είναι. Λοιπόν, τι, ανέβαν, τι πήραμε. Πάρασο, μια χαρά, μια χαρά. Δες στο σχόλιο μου, please. Αν κάνεις tame Dondorex, να τον ονομάσεις Dondorex. Dondodex, χαχα, καλό. Indominus Rex, παιδιά πόσα θα κάνουμε, ηρεμήστε. Μέχρι τις 5.30, ναι, μέχρι τις 5.30. Κόλλησα πάλι μέσα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ ακριβώς βάζουμε ένα teleporter και το ονομάζουμε Rename Base Outside.
Τέλεια. Οπότε, όποτε θέλουμε να κάνουμε teleport με ένα μεγάλο ζώο, θα κάνουμε teleport εκεί και δεν θα είμαστε μέσα στο σπίτι. Δύο level πήρε μόνο. Οκ. Φέρε αυτό. Πάρε όλα αυτά. Φέρε τα energy να δούμε τι πήραμε. Κατεβαίνω. Μάλλον... Να το πάω εδώ δίπλα στα άλλα που μου λέτε ότι τα έχω τα ζώα στο σπίτι. Παιδιά εδώ, τα μεγάλα απ' έξω είναι. Εσύ ξεκόλα από το έδαφος. Καλά, πρέπει να ανέβω πάνω και να κάνω λίγο μπρος λίγο πίσω, έτσι. Ωραία. Και πάμε στο σπίτι να δούμε τι θα κάνουμε. Παιδιά, μάλλον δεν θα προλάβουμε για τον Ντόρεξ σήμερα, γιατί θέλω να σας δείξω πως κάνουμε καλά blueprints. Κόλλησε και κόλλησε. Ποιος ξεκόλλησε και κόλλησε? Κολλάει. Error. What? Κολλάει και ξεκολλάει ταυτόχρονα. Τι λέτε ρε παιδιά? Για μισό λεπτό να το δω κι εγώ. Γιατί... Πολλά προβλήματα μου βάζετε σήμερα παιδιά και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, twitch.tv κάθετος Ηλίας CR Gaming. Ζωντανά μου λέει. Ναι. Μια χαρά παίζει. Παίζει τζάμι, παιδιά. Καλύτερη ποιότητα δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Οκ. Okay. Πάμε εδώ. Αφήνουμε εδώ μέσα αυτό και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε αυτό εδώ τα gauntlets, τα γάντια, τα οποία είναι 604 armor. Είναι καλό, αλλά εγώ θα το κάνω καλύτερο αφού δώσω τα level στο δικό μου. Το παίκτη 8 level. Crafting skill. Level 130 παιδιά, άλλα 5 level έχουμε για να τερματίσουμε. Λοιπόν, θα το βάλω σε αυτό που λέει 1. Υπάρχει λόγος που λέει 1, έτσι. Και αν δεν λέει 1, το κάνουμε pick up και το ξαναβάζουμε κάτω και πηγαίνει 1. Το βάζουμε εδώ και μας το κάνει primitive. Δεν μας το κάνει primitive, δεν ήμασταν αρκετά τυχεροί. Ωραία. Αυτό παιδιά γενικά είναι πολύ φτηνό. Βλέπετε εδώ πόσα υλικά θέλει για να φτιαχτεί. Οπότε έρχομαι εγώ μετά εδώ δίπλα. Το κραφτάρω εδώ. 10 τέτοια. Κοιτάξτε, 610 ingot για να κάνει 10 τέτοια. Τα κρατάω και τα 10. Δώστε να πάρει. Παιδες, βγείτε και ξαναμπείτε. Ναι, είπατε είστε ένα F5. Σωστά τα λέει ο Πεταλίντο. Το F5 είναι το μαγικό κουμπί του πληκτρολογίου που λύνει όλα τα προβλήματα. Ηλία, δες τα πράγματα που πήρες γιατί είχε κολλήσει. Θα τα δούμε τώρα. Βασικά αυτό τα gauntlets, παιδιά, πήρα. Εδώ τα πολύ καλά gauntlets, τα οποία τα σπάσα τώρα και τα ξανάφτιαξα. Ωραία. Ανοίγουμε. Τώρα έχω έρθει στο άλλο, έτσι, το 48. Λοιπόν, τα παίρνω. Κλείσε. 2800. 600, 2300, 2900. 2900, μάλλον. Μου κάνει το 2900, σαν αριθμός. Οπότε... Φτιάξε μου και ένα primitive ακόμα να το φορέσω για να πάρω το bonus στο crafting skill. Wow, τα tech παπούτσια παιδιά σχεδόν σπάσανε. Και η μπλούζα. Το κράνο, sorry. Λοιπόν, βλέπετε, crafting skill έχω 460%. Άμα φορέσω αυτό, πάει 2300 με τα γάντια του Mr. Fister. Απίστευτο. Κάποιος πετάει γαλλικά εδώ απ' έξω. 2900. Κάνουμε craft ένα τέτοιο. Not enough inventory space. Πρέπει να το βάλω κάπου σε ένα inventory για να το κραφτάρω. Πάμε εδώ, δεν πειράζει. 2900 δεν είναι το καλύτερο. Να δω και τα insulations. Πιο πολύ με νοιάζει το hyper. 331. Καλά είναι γιατί θα πάρει και bonus. Λοιπόν. Μόνο 6000 μέταλλα. Τίποτα, τσάμπα είναι. Το κραφτάρω. Και μου βγαίνει 3526 που είναι το max, όπως και η μπλούζα μου. Το φοράω και έχω max armor τέτοιο. Γάντια. Λοιπόν, αφήνω μέσα το primitive blueprint. Δεν είναι primitive ακριβώς, δεν πειράζει. Και αυτά εδώ. Λοιπόν, πλέον οτιδήποτε γάντια έχουμε δεν τα θέλουμε. Τα κάνουμε grind. Κάνε grind. Πάρε και ένα level στο wet να έχεις.
Grind. Grind. Καλά. Τέλος πάντων. Είμαι app tablet. Οκ. Η συνομιλία με μερικές φορές κολλάει. What? Δεν ξέρω. Ηλία, δες τα πράγματα. Ναι, τώρα. Λοιπόν, άστο αυτό. Τι πράγματα πήρα. Α, το Dragon. Λέω και εγώ, τι είναι αυτό. Γεια σου, Dragon. Πάρ' το σάντλ σου. Παιδιά, όλα τα boss έρχονται με δικό του σάντλ ενσωματωμένο. Κάναμε Tame Dragon για ποιον δεν το είδε πιο πριν. Αλλά θα το δούμε σε κάποιο άλλο live stream που κάνει πολύ θόρυβο. Τέλεια. Τι πήραμε, δεν πήραμε κάτι. 250 element κλασικά. Την μπουνιά του Mr. Fister. Ένα long neck που θα γίνει grind. Κάτι kibbles, wow. Ένα pick. Αυτά εδώ κάτω, δεν πήραμε και κάτι άλλο. Αυτά πήραμε. Ευχαριστώ για το follow. Ηλία, ποιο ζώο είναι το αγαπημένο σου? Το άνκυλο. Και στο Pagnesia Dinos το Conflagrant άνκυλο, το αγαπημένο μου. Ψήνει και μέταλλα μέσα στο inventory του. Wow. Αυτά εδώ τα blueprints τώρα δεν θα τα χρειαστώ εγώ. Βάλτε να τα φάει το γκάτσα. Βάλει και εδώ μερικά. Έβαλε 6 στο 1 και 3 στο άλλο. Φοβερή μοιρασιά. Και όπως είδατε στην αρχή του live stream, πλέον τα μαζεύουμε εδώ πέρα τα pellet. Ωραία. 38. Πάρε εδώ μερικά. 21. Τέλεια. Δεν ξέρω αν το είδατε κάποιοι, αν είχατε δει από την αρχή το live στο, εκτός κάμερας έκανα tame μερικά snow owl και τα έχω αφήσει όλα εδώ έξω. Δεν είχα τι να κάνω χθες το βράδυ και μπήκα και τα έκανα tame. Πολύ εύκολα με το καλό long neck, με ένα hit πέφτουνε. Και τα μαζεύει πλέον το item collector, όπου τα παίρνω από εδώ εγώ με το χέρι και τα βάζω στα γκάτσα. Για να μπορεί να μεταφέρει αυτόματα τα pellet στα γκάτσα, χρειαζόμαστε το animal tender, το οποίο όμως θέλει 200 human hair και 200 ghoul, και είναι λίγο δύσκολα αυτά τα πράγματα που μας ζητάει εδώ πέρα. Έχω φτιάξει ένα ψαλίδι το οποίο κουρεύτηκα εγώ χθες, αλλά δυστυχώς δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα τα μαλλιά μου. Πώς θα μαζέψω 200 hair? Παιδιά, όλοι οι παίχτες του σερβερ, κουρευτείτε και δώστε μου τα μαλλιά σας. 13. Χρειάζομαι human hair. Ωραία. Μόλις μαζέψω 200 θα το έχω. Μια χαρά είναι το mic. Τι λέει, το mic είναι πολύ δυνατά. Μερικές φορές ξεχνιέμαι και σκύβω λίγο και πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ζητώ συγγνώμη. Αυτά εδώ τα πήραμε από τα Titans. Σκοτώσαμε Titans, όσοι δεν είδατε το live stream από την αρχή. Σκοτώσαμε τον Desert Titan και τον Forest. Όχι, τον Desert Titan και τον Ice Titan σκοτώσαμε. Δύο Titan. Και πήραμε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Όπου... Κοίτα εδώ τώρα τα παπούτσια πόσο εύκολα χαλάσανε. Μπορώ να τα κάνω repair βέβαια, δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ φτηνά. Τώρα θα κάνει το bug αυτό που μου φέρνει όλα τα polymer. Πλάκα θα έχει, για να δούμε. Select blueprint. Α, το κλειδάκι. Α, όχι, μου φέρει ακριβώς 52 polymer. Τσακ, έτοιμα τα παπούτσια. Ζερπ. Ωραία. Άντε, κάνει και αυτά και αυτά. Repair. Και το κεφάλι, repair. Τέλεια. Είμαστε επισκευασμένοι. Και τώρα μας λείπει το κεφάλι, το παντελόνι και τα παπούτσια. Να τα κάνουμε και αυτά volcanic. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα volcanic. Κάτσε πως φαίνεται πιο καλά. Σαν ηφαίστειο. Ωραία, ναι. Θα γίνουν όμως σε βίντεο ή σε άλλο live stream. Παντελόνι tech βάλε. Έχω πολύ καλύτερο Riot. Γιατί να βάλω tech? Μοιράζει και τα πουλιά τα έχεις ευθυγραμμισμένα. Εννοείται ευθυγραμμισμένα. Πώς θα τα είχα, όπως να είναι.
Sorry. Εννοείται τα έχω ευθυγραμμισμένα τα πουλιά. Is real life. Το real re. Is real life. Είμαι από Xbox. Μια χαρά το mic. F5. Ηλίδες τα πράγματα. Ωραία, δεν έχω χάσει κάτι από το chat. Πολύ χαίρομαι. Λουτάκι δεν έχει έρθει όπως είπαμε γιατί έχουν πρόβλημα. Αλλά θα είναι όλα κομπλέ στο επόμενο live stream, παιδιά. Την επόμενη Τετάρτη, βασικά την Παρασκευή, έχουμε live στο Twitch, στο YouTube. Παρασκευή live στο YouTube. Θα βάλουμε και αυτά εδώ μέσα. Τσακ. Έχουμε πολλή δουλίτσα ακόμα για να τερματίσουμε το mod, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Τι ήθελα εδώ. Α, στο κουτί εδώ να βάλουμε. Τσακ, 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 τσακ. Και. Φέρε αυτό εδώ πάνω, βάλε αυτό εδώ κάτω. Τέλεια. Τι ώρα είναι? Είδες, μάνι μάνι πήγε και 28. Νομίζω μπορούμε και να τελειώσουμε το live stream. Σιγά σιγά. Τώρα άμα είναι στο επόμενο live stream θα κάνουμε Tame Dodo Rex και Indominus Rex. Για να μην τα κάνουμε όλα μαζί εδώ. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για το follow. Χρυσόστομος και Captain Chip. Κάπως έτσι και Κέντα. Και αρκετοί άλλοι πιο κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow. Να δούμε λίγο τι έχουμε μαζέψει εδώ από κρυσταλά. Όση ώρα παίζαμε. Λοιπόν, θα ανοίξω μόνο τα Sedant. Να δούμε πως έχουμε κάτι καλό. Mm-hmm. 720 long neck. Μια χαρά. Τι έχω? Έχω 6 κάτι. Ωραία, φεύγει αυτό. Και κρατώ το 720. Τέλεια. 1100 κεφάλι. 1400 παπούτσια. Αυτά όμως είναι tech. Οκ, θα τα κάνω grind μετά το live stream. Μην σας τρώω το χρόνο σας. Παιδιά, νομίζω καλά ήταν για σήμερα. Ήταν μια επιτυχημένη μέρα. Δεν έχετε παράπονο. Θα κάνετε με ένα 765 Managarm και μου το σκότωσε ένα Primeval Dodo Wyvern. Ναι, εντάξει, το Managarm είναι του απλού παιχνιδιού. Το άλλο είναι boss του Παγνέσια. Είναι. Δεν μπορείς να το πολεμήσεις. Θες κάτι πιο τέτοιο. Σου άφησα 50 Human Hair. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω να τα πάρω. Και θα πρέπει να πάω να κάνω τέι με ένα πρόβατο για να το αρμέξω. Πού είναι, εδώ απ' έξω είναι. Ωπ, καλώς το να. Πέρασες από πάνω, ό,τι είχες μέσα θα έχει μπει εδώ, όχι τέξει. 51 hair. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παιδιά, κουρευτείτε όλοι, ξυριστείτε γουλί και δώστε μου τα μαλλιά σας και τα μουσια σας και όλα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το live stream για σήμερα. Την Παρασκευή θα κάνουμε live στο YouTube, όπου θα δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Βάλτε και αυτά εδώ. Hair. 94. Θέλω άλλα 106. Κομπλέ είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ναι. Θα ανέβει στο YouTube σήμερα το απόγευμα. Θα περιμένω πρώτα να ανεβάσει ποιότητα και μετά θα το δημοσιεύσω. Για να μην μου λέτε πάλι ότι είναι 360 ανάλυση. Οπότε, αν αργήσει να ανέβει, πάνε να πει ότι φταίει το YouTube. Το κάνει επεξεργασία. Αυτά. Να, ένα like στο βίντεο όταν ανέβει το βράδυ. Κοινοποίηση αν θέλετε στο Facebook ή όπου θέλετε για να το δουν και οι φίλοι σας. Τελικά δεν έμεινε το δέντρο. Όχι, βγήκα έξω με το άγκυλο και τα μάζεψα όλα. Δεν έμεινε απολύτως τίποτα. Τα έχω καθαρίσει όλα τριγύρω. Ναι, εκεί που αφήνουν τα δωράκια. Βγήκα έξω με το άγκυλο και τα καθάρισα όλα. Βλέπετε είναι όλα πεντακάθαρα. Δεν έχει ούτε πέτρα, ούτε μπέρι, ούτε τίποτα. Όλα είναι πεντακάθαρα. Λοιπόν, το εξήγω και στο βίντεο που θα ανέβει αύριο. Αυτά από μένα, παιδιά. Θα τα πούμε στο live stream της Παρασκευής. Server name. Server name. Θαυμαστικό mods. Να σε βοηθήσω. Θαυμαστικό mods. Ή θαυμαστικό. Θαυμαστικό Discord. Να μπει στο Discord εκεί πέρα τα λέει όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά. Καλό απόγευμα να έχετε. Τα λέμε στο επόμενο live stream. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!